Ωραία, λοιπόν. Τώρα θα σας πω έναν εύρο. Συγγνώμη, τώρα είναι το μικρόφωνο αυτό, πρέπει να μιλάω εδώ πέρα. Αν μιλάω δεν ακούγομαι. Εντάξει, μην κατηγορείτε. Ωραία, λοιπόν. Το ανέκδοτο είναι, είναι τρία άτομα στο αεροπλάνο. Ένας Έλληνας, ένας Γάλλος και ένας Ιταλός. Και εμφανίζεται ξαφνικά, ως, έτσι εμφανίζεται, ξαφνικά και λέει, επειδή είμαι καλόκεφος, δες παρόλους, θα πάρω μόνο θα αφήσω εκείνον που θα πετάξει ένα πράγμα στον εκείνον και δεν θα το βρω. Πάει ο Γάλλος, πάει έτσι, κόβει μια τριχίτσα από πάνω και πετάει στη θάλασσα. Μέσα σε φεύγει σφίνα ο Χάρος και μέσα σε 2 λεπτά πάει και φέρνει την τριχίτσα. Μετά πάει ο Ιταλός, βγάζει από την τσέπη μια χερφίτσα, τι πετάει στη θάλασσα. Μετά από 10 λεπτά εμφανίζεται ο Χάρος και του δίνει την καρφίτσα και του λέει: Εντάξει, εσύ να θα σε πάρω. Και μετά ο Έλληνας πάει. Βγάζει κάτι από την τσέπη του, το πετάει με ελληνικό τρόπο έτσι να μην φανεί. Το πετάει, το ρίχνει κάτω και περνάει 50 λεπτά, μία ώρα, 2 ώρες. Και έρχεται ο Χάρος και λέει: Σε παραδέχομαι, ρε. Εσύ τι δεν θα σε πάρω, εσύ πολύ μάλλον. Αλλά πες μου, ρε, τι πέταξες. Και λέει ο Έλληνας: Δεν μπορεί να βράζουν.